και μετά από συζήτηση με τον Ηλία, ο οποίος είναι και πρόεδρος και αναπληρωματικός στο Δεύτερο Δημοτικό Ταμείο. Σας ενημερώνουμε και εν καιρό θα κάνουμε και ανοιχτή συζήτηση ότι αποφασίσαμε σαν Δεύτερο Δημοτικό Ταμείο να αναδιοργανώσουμε όλο το σύστημα του γυαλού, των επιβατών, του παλιού λιμανιού και του καινούργιου, αλλά ειδικά στο παλιό. Μία λοιπόν από αυτές τις αναδιοργανώσεις είναι ότι εδώ μπροστά στο Άι Νικολάκη, που είχαμε διάφορα προβλήματα τα τελευταία χρόνια, που πάρκαραν 4-5 το πολύ 6 μικρά γιότ και είχαν προβλήματα με αμάξια που επέμεναν να περνάνε το απόγευμα ή πετρελογή ή οτιδήποτε, αποφασίσαμε να το δώσουμε στους λευούχους για την κουρασγέρα, που αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για την κουρασγέρα, και θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία μαρίνα απέναντι, που όπως και εδώ και χρόνια ήδη είχαν φτιαχτεί κάποια πράγματα, που εκεί θα χωράνε 25 μικρά γιότ αντί για 5. Πού απέναντι, Αντώνη? Ακριβώς μπροστά στο Λιμενικό Ταμείο, σε όλη από το κομμάτι που ήταν τα Ποστάλια μέχρι την Κολοκύθα. Ναι. Ακριβώς όλη αυτή η ακτογραμμή που πήγαινε χαμένη. Ωραία. Αυτό λοιπόν μας ζήτησε ο Ηλίας και φυσικά μετά από μια μελέτη που έκανε εκείνη με τους δικούς τους μηχανικούς, ότι καλό θα ήταν να μεγαλώναμε λίγο προς το μάκρος. Ο Ηλίας, ο Εγγενής, που είναι πρόεδρος, είναι και μέλος του Δελτασίμα και είναι πρόεδρος των Λευούχων. Και έτσι έχουμε άρεση συνεργασία και ακούμε και τους ανθρώπους, γιατί όπως βλέπετε το μέλλον προχωράει γρήγορα με τα κουρασγεροπλοία. Και πήραμε λοιπόν μια απόφαση να βάλουμε στον κωδικό να υπάρχει με 70.000 ευρώ να αγοράσουμε μια ειδικού τύπου προβλήτα που να μπει παράλληλα κάθετα μπροστά στο Νικολάκη.